Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, ο οποίος η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Αυτό είναι το επιβλητικό Old Trafford, το οποίο φυσικά έχει παντού το κόκκινο χρώμα. Πλέον και επίσημα είναι το μεγαλύτερο στάδιο συλλόγου στην Αγγλία με περίπου 75.000 θέσεις. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να απειλήσει από τόσο μακριά. Ξεχύνεται μπροστά. Αχπιλικουέτα. Δεν θα τα καταφέρει εδώ. Μπερδεύτηκε μάλλον. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Έκοψε την πάση. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Τότι. Στην μπάλα ο Λεβαντόφσκι. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την παλάκα του. Κινείται προς την επίθεση. Με τάκλιν δοκιμάζει να πάρει την μπάλα. Και θα κάνει το τάκλιν. Με πολύ σωστό timing. Μπράβο του. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεση του. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Ράσφορντ. Έχει κενό χώρο μπροστά του. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα καταφέρει να... Είναι ευκαιρία! Έχω την εντύπωση ότι ένας αμυντικός κάλυπτε το οπτικό πεδίο του τραυματοφύλακα και γι' αυτό μάλλον δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Μπράβο για την ετοιμότητά του. Από τις 100 αποστολές που αναλαμβάνει, τις 99 τις φέρνει πέρας. Πράγμα που έκανε και εδώ. Μέση έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Διώχνουν την μπάλα μαζί και τον όποιο κίνδυνο. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρο. Λεβαντόφσκι. Δεν
δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Δέκα. Κίμι. Κίμι. Ψάχνει τη σιρτή πάσα. Ο Λάινσμαν σήκωσε το σημειάκι του. Είναι offside. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνο. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Την έκοψε. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Υπέροχη προσπάθεια. Προσπάθησε να δυσκολέψει τον τερματοφύλακα με αυτήν την κίνηση. Παραλίγο να τα καταφέρει. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Ντούτι. Μπέκαμ. Τον έστειλε αδιάβαστο. Και συνεχίζει για να σουτάρει προς το τέρμα. Μάλιστα. Έχουν αποκτήσει πλέον μαξιλαράκι ασφαλείας δύο γκολ. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Αυτό το γκολ ήταν συνδυασμός γρήγορης σκέψης και γρήγορων ποδιών. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γενικά η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Να και το βολέ. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν του βγήκε. Πάρα πολύ έξυπνο συνδυασμό. Κατάφερε και παρέκαμψε την. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Πες μας μερικές από τις σκέψεις σου για το πρώτο ημίχρονο. Εδώ έχει ένα δίλημα. Να συνεχίσει το ίδιο μοτίβο, ρισκάροντας όμως τα μετόπιστε, ή να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική τακτική για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αναγράφει 2-0. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Μπούτι προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Σαν να συγκρούονται με τείχο. Να και το σούτ τώρα. Τη στέλνει μακριά. Ήταν πολύ προβλέψιμος και δεν νομίζω να αρέσει αυτό στον προπονητή του. Αυτός ο παίχτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με το τι! Πόσο σιώτερο το φύλακας. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά, στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στη σκαλιά. Ο Greenwood μπήκε πιστεύω για να δώσει ρυθμό στην ομάδα του. Και τρεξίματα έχει και άρτια τεχνική κατάρτιση. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Βιέιρα. Κίμι. Και κάνει σουτ. Πολύ δύσκολη φάση για τον τερματοφύλακα. Βρίσκονται σε πολύ μειονεκτική θέση και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν κάτι. Οπότε ίσως αυτά τα σουτ να είναι μια λύση. Θα δείξει. Καμία πλευρά δεν καταφέρνει να πάρει την μπάλα.
Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τέτοιες τρίπλες γιατί δεν αμήνονται σαν ομάδα. Θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση και να βελτιώσουν τα μαρκαρίσματα. Σκέτος έλουρος ο τερματοφύλακας. Έσωσε την ομάδα. Παρότι η εκτέλεση ήταν καλή, ο τερματοφύλακας εδώ έκλειψε την παράσταση με την ωραία επέμβασή του. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Θα σφυρίξει εδώ. Καταλογίζει φάουλ, ρέφερι. Μπορούν να κάνουν τα μαγικά τους εδώ. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος σε αυτές τις στιμένες φάσεις. Θα πρέπει και ο τραυματοφύλακας και το τείχος να είναι σε επιφυλακή. Μέση. Το εκτέλεσε με πολύ φάλτσο. Ευκαιρία ο Ράσφορντ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει το σουτ. Μπούκι. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Όμορφες πάσες. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Σέρχιο Ράμος. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Λεβαντόφσκι. Και να που κατεβαίνει. Ίσως να έχουν περισσότερη τύχη αν προσπαθήσουν να τους πλαγιοκοπήσουν. Ντέιβις. Κάνει τη μακρινή παλιά και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Λεβαντόφσκι. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Μπούτι. Λεβαντόφσκι. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ράσφορντ. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Ωραίο τάκλιν. Πήγε καθαρά πάνω στην μπάλα. Ραφαέλ Βαράν. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Εδώ τον νίκησε κατά κράτος. Μπράβο. Καλά το πήγε. Μέχρι ένα σημείο. Αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Είναι φάουλ και ο διαιτητής το καταλογίζει. Μπούτι. Στον ουρανό η μπάλα. Έκανε τη μακρινή παλιά. Αλλά δεν βρήκε στόχο. Ωραία η βαθιά παλιά. Ευκαιρία ο Λεβαντόφσκι. Λεβαντόφσκι! Εδώ ζορίστηκε ο Πορτιέρε. Ο Λεβαντόφσκι μάλλον νόμισε ότι τον είχε τον τερματοφύλακα εδώ, αλλά έκανε μεγάλο λάθος. Ο Γκρίνγκουντ με την μπάλα.